Καλησπέρα από το lculture.gr. Ελάτε να ψάξουμε μαζί τα στέκια της τέχνης. Απόψε θα πάμε στο θέατρο, αλλά και θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές. Κάθε γυναίκα λένε πως βρήκε κάποτε το δάσκαλό της. Το ίδιο και η Κατερίνα, στη δημοφιλή ερωτική κομμωδία του Σέξπιρ, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Στη σκηνοθετική εκδοχή του Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, αποδεικνύεται πως Στρίγκλα δεν είναι η Κατερίνα, αλλά ο Πετρούκιος. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Καριοφιλιά Καραμπέτη, που φιλοξενείται σήμερα στο lculture.gr. Με λένε Κατερίνα! Ψέμα. Κάτια σε λένε. Γιατί είσαι κάτια, από την κορφή ως τα νύχια. Η κάτια η καλή. Ενίοτε και κάτια η στρίντζο. Πάντα όμως κάτια. Εκείνο που μας προβλημάτισε με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, το σκηνοθέτη μας, ήταν το τι σημαίνει στρίγκλα σήμερα. Μια γυναίκα η οποία δεν είναι στρίγκλα, που είναι ένας όρος που συχνά τον δίνουν οι άντρες στις γυναίκες. Είναι απλώς μια γυναίκα η οποία απειλεί τους άντρες, τους φοβίζει, γιατί είναι μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική, πολύ ανεξάρτητη, πανέξυπνη, που το μόνο που ζητά είναι να μπορεί το δικαίωμα να ορίζει η ίδια τη μοίρα της. Από όλους τους ξενέρωτους που έρχονται και σε ζητούν και κοίταξε ανοιξιάρικο, μη μου πουλήσεις φούμαρα. Υπάρχει ένα μέρος του κοινού το οποίο διασκεδάζει πάρα πολύ, δηλαδή ακούς το γέλιο του και αυτό πραγματικά σου δημιουργεί ένα αίσθημα εφορίας. Για μένα είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα το να προκαλεί το γέλιο στο θεατή. Και βεβαίως κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί. Η δεύτερη μου προτεραιότητα θα ήταν να σου χτενίσω την καρόφλα επιμελώς με τρίποδη καρέκλα. Γιατί η δεύτερη πρώτη προτεραιότητα. Και τρίποδη γιατί καρέκλα, το άλλο πόδι που. Ιησούς Χριστός Νικά να μας φυλά την αρρωστημένη φαντασία σου. Ποτέ δεν με αφορά η τέχνη του θεάτρου σε επίπεδο απλά και μόνο προσωπικό, ατομικό. Δεδομένου ότι η τέχνη του θεάτρου είναι καθαρά συλλογική, συνολική, τέχνη συνόλου. Επομένως, αυτό που περισσότερο με αφορά πάντα είναι το να συμμετέχω σε μία πολύ καλή παράσταση, παρά το να διακρίνομαι προσωπικά σε μία παράσταση μέτρια. Σινιόρ Μπατίστα, είσαι από σίδερο. Εγώ είμαι τώρα λιώμα, έχω παραλύσει τις καλές προθέσεις μου. Έκανα το παιδί μας. Θα ήθελα να ξανακάνω κωμωδία. Γιατί, ναι, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και απελευθερωτική. Και νομίζω ότι δίνει στον ηθοποιό την ευκαιρία του να λυτρωθεί. Σίγουρα περνάει καλύτερα. Σκαμνή! Α, τέλεια! Κάτσε πάνω! Βέβαια, καλύτερη που είσαι, θες κάποιο να σε καβαλήσει! Βέβαια, εσύ γυναίκα που είσαι, θες κάποιο να σε ξεσκονίσει! Εσύ παντός δεν φαίνεται να έχεις τα προσόντα! Είναι συγγνώμη, κάτια μου καλή! Όχι! Κύριε παρακαλώ! Αποκλείεται! Τόσο ανάλαφρη και τελικά τι που είσαι, πώς έχει να ζήσεις, ούτε 80!